είναι το πρώτο πράγμα που αποζητάς μόλις ξυπνήσεις και αυτό που επιθυμείς κατά τη διάρκεια της μέρας για να πάρεις ενέργεια. Η μυρωδιά του σας κάνει να σπεύσετε λέμαργα σε ένα φλιτζάνι, σας κάνει παρέα στη δουλειά, στις συζητήσεις και τον κρατάτε στο χέρι για παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές. Πόσα πολλά μας προσφέρει τελικά ο καφές, εκτός από τόνωση όμως, προσφέρει και άλλα πολλά τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή. Άλλωστε στο Good Life βγάζουμε στη φόρα τα πάντα που αφορούν την καλή ζωή. Το πιο δημοφιλές ρόφημα λοιπόν παγκοσμίως, με δισεκατομμύρια φλιτζάνια να καταναλώνονται όλο το χρόνο, ειδικά στην Κύπρο και την Ελλάδα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ανεβάζει τη διάθεση και θεωρείται πρόληψη της κατάθλιψης. Σκοράρει στις επιδόσεις λόγω της διαρκετικής δράσης της καφεΐνης, θεωρείται ότι αυξάνει την αντοχή μας ενώ γυμναζόμαστε. Βοηθά στο δυνάτισμα, προστατεύει από τον καρκίνο και βελτιώνει τη μνήμη μας. Μάλιστα, ο μερακλήτικος κυπριακός καφές ωφελεί και στην καρδιά. Μία απορία έχουμε. Ο καφές όντως φέρνει αϋπνία? Αυτό ισχύει κυρίως για όσους δεν πίνουν συχνά. Σε αυτή την περίπτωση, ο ύπνος έρχεται με καθυστέρηση και είναι πιο διαταραγμένος εάν ο καφές καταναλώθηκε μισή με μία ώρα πριν. Και όσο και αν νομίζετε ότι πρέπει να πίνουμε καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα, οι έρευνες λένε το αντίθετο. Μόλις ξυπνήσουμε, το επίπεδο της κορτιζόλης στο σώμα αυξάνεται και απαιτείται χρόνος για να σταθεροποιηθεί, γι' αυτό θα πρέπει να καταναλώνουμε καφέ μόνο μετά από μία ώρα μετά το ξύπνημα και ποτέ με άδειο στομάχι. Στις υπεραγορές Carrefour θα βρείτε ένα τεράστιο ράφι με διάφορων ειδών καφέ. Μην το καθυστερούμε, όσο και αν λένε ότι ο καφές προκαλεί νεύρα, η έλλειψή του προκαλεί σίγουρα πολλά παραπάνω.